Κάνουμε μια προεδρική συζήτηση, προεδρολογική καλύτερα. Να καλωσορίσω εδώ στο στούντιο τον εκπρόσωπο του ΕΛΑΜ, ο Γιάδης Γιάδη Γιάννη είναι μαζί μα. Καλωσορίσατε, κύριε Γιάννη. Καλό μεσημέρι σε εσά και στου συνεργάτε σα και όσου μα παρακολουθούν. Και σε σύνδεση με στο Skype είναι ο κύριο Μαρίνο Μουσούτα, ο βουλευτή τη ΔΥΠΑ. Καλό μεσημέρι, κύριε Μουσούτα. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, θέλουμε να δούμε λίγο τι γίνεται, επειδή υπάρχει έτσι μια ασάφια ευρύτερη για το ποιε είναι οι δικέ σα δημόσει για τι προεδρικέ εκλογέ. Άρα, εσεί ένα... μιλάτε με όλου, με όλα τα κόμματα. Δεν προαποκλείεται κανένα. η μόνο αποκλειό που έχει και λυπούμε που το λέω και είναι παρόν και ο φίλο ο Γιάδη είναι με το ΕΛΑΜ. Όχι διότι θεωρούμε αυτά που λένε κάποιοι άλλοι, αλλά διότι θεωρούμε ότι το πολιτικό του πρόγραμμα και η φιλοσοφία του είναι εντελώ διαφορετική από τη δική μου. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γιάδη, να απαντήσετε αν θέλετε. Ε, υπάρχει προαποκλεισμό και από άλλα κόμματα προ το ΕΛΑΜ και θέλω να ρωτήσω εάν εσείς σε αυτό το ο, χρονικό όριο που υπάρχει ε, μέχρι τι προεδρικέ εκλογέ, θα επιδιώξετε επαφέ με κάποιε κομματικέ δυνάμει ή όχι. Αν υπήρξε έστω μια προκαταστική συζήτηση μεταξύ σα και ενδεχομένω και με άλλο κόμμα. Λοιπόν, εμεί καταρχά έχουμε ξεκινήσει τι διαδικασίε για τι προεδρικέ εκλογέ σε σχέση με την κεντρική μας Επιτροπή, αφού έχουν ξεκινήσει τα συλλογικά μας όργανα και έχει υπαρθεί η καταρχήν απόφαση ούτως, ώστε το ΕΛΑΜ να κατέλθει μόνον του στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές. Από εκεί και πέρα όμως δεν έχουμε ακόμη το όνομα. Ναι. Ε, μεταξύ των ονομάτων των οποίων σκεφτόμαστε είναι αυτόν του Προέδρου του ΕΛΑΜ, mm -hmm. αλλά είναι πολύ νωρί να προδικάσω την οποιαδήποτε απόφαση, καθώς αυτό θα αποφασιστεί στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που θα γίνει το προσεχές διάστημα όπου θα ληφθούν και οι τελικές αποφάσεις. Ναι. Ε, από εκεί και πέρα εμάς ε, δεν μας νοιάζει αν θα παραμείνει υπάρχουσα κυβέρνηση, αν θα αλλάξει η κυβέρνηση, ποιο θα διατηρεί τα σκύπτρας εξουσίας. Εμάς ως ΕΛΑΜ πρώτοι στο μέλημά μας είναι να διατηρηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία και γι' αυτό βάζουμε τη δική μας υποψηφιότητα καθώς έχουμε πολύ διαφορετικέ θέσει μαζί με όλου του άλλου. Ναι. Από την άλλη όμω. Επιδιώξει και όμω συζήτηση με κάποιο άλλο κόμμα, επειδή εσεί δεν προαποκλείετε κανένα. Δεν αποκλείουμε κανένα ναι. και ήταν αυτό που ήθελα να πω ότι ε, εμείς εμεί σεβόμαστε τη δημοκρατία και σεβόμαστε τη λαϊκή βούληση. Ναι. Πριν λίγο καιρό ήταν οι βουλευτικέ εκλογέ. Έχουν αναδείξει τα κόμματα στις βουλευτικέ εκλογέ, ποιοι θα του αντιπροσωπεύουν στη Βουλή και ποιοι όχι, έχουν αναδείξει το Δημοκρατικό Συναγερμό σε πρώτον κόμμα, το Ακέλ δεύτερο, το Δίκο τρίτο, το ΕΛΑΜ τέταρτον και ούτω καθεξή. Από εκεί και πέρα εμεί δεν θα κρίνουμε. Την, την κρίση του λαού. Εμεί θα τη σεβαστούμε, γι' αυτό έχουμε τι πόρτε μα ανοιχτέ. Ναι. Αν επιτρέπετε... Θα κατέβετε μόνοι σα για να δείτε και τι ποσοστά μπορεί να εξασφαλίσετε μόνοι σα με τον υποψήφιο σα ω κομματική δύναμη και να καθορίσετε το τι μπορεί να γίνει για ε, τη Δεύτερη Κυριακή. Ε, Εμεί ω πολιτική δύναμη θέλουμε να εδρεωθούμε στα πολιτικά δρόμενα τη Κύπρου. Και αυτή ναι. τη στιγμή το ΕΛΑΜ είναι το πολιτικό κόμμα που σημειώνει συνεχήν άνοδο σε κάθε εκλογική διαδικασία. Και αυτό θέλουμε να το αξιοποιήσουμε. Θα σας δώσει, ε, αν εξασφαλίσετε όμω ένα ποσοστό, παραδείγματο χάρη όπω στι βουλευτικέ εκλογέ, ε, θα σα δώσει ένα ισχυρότερο διαπραγματευτικό χαρτί. Αυτό νομίζω να το σκεφτούν όσοι έρχονται και αποκλείουν το ΕΛΑΜ και δεν λένε ότι δεν θα συζητήσουμε. Μαζί με το ΕΛΑΜ που έρχονται και αποκλείουν την τέταρτη πολιτική δύναμη. Και μάλιστα έρχονται και κόμματα μικρότερα από το ΕΛΑΜ και λένε θα αποκλείσουμε την τέταρτη πολιτική δύναμη. Και αν μου επιτρέπετε να βγάλω το καπέλο του εκπροσώπου τύπου και να μιλήσω ως απλός πολίτης ναι. και να πω ότι νιώθω ντροπή σε μια δημοκρατία. Κάποιοι να λένε ότι θα είναι υποψήφοι της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα διεκδικήσουν το ανώτατο αξίωμα και προαποκλείουν μια ομάδα πολιτών. Λένε ότι είναι ανοιχτή, θα, ότι θα είναι προέδροι όλων των Κυπρίων. Ναι. Μαρονιτών, Λανι... Λατίνων, ε, Τουρκοκυπρίων και ούτω καθεξής. Αλλά έρχονται και αποκλείουν <coughs> το ΕΛΑΜ. Για ποια δημοκρατία μιλάμε. Ναι, αλλά αυτό είναι δικαίωμα του κάθε κόμματο. Γιατί αν η φιλοσοφία σα. Εσεί είπατε κάτι προηγουμένω. Σας, δεν σα ενδιαφέρει, είπατε, αν, ε, αν θα παραμείνει ή όχι το εφιστάμενο κόμμα στην εξουσία ή αν ε, θα αντικατασταθεί από κάποιο άλλο. Εσά σα ενδιαφέρει να μείνετε ε, πιστοί στι αρχέ σα και στη φιλοσοφία σα, σε ό,τι αφορά τη διατήρηση είναι... τη Κυπριακή Δημοκρατία. Μπορεί ο προαποκλεισμό να αφορά ε, ακριβώ κάποιε θέσει που εκφράζονται από το κόμμα, οι οποίε δεν μπορούν να ενταχθούν κάτω από την ίδια ομπρέλα συνεργασία με άλλε κομματικέ δυνάμει. Ακριβώ και ο κράτο εμά μα νοιάζει το καλό νομένο συμφέρον τη Κυπριακή Δημοκρατία και των πολιτών. Να θυμίσω ότι όλα τα κόμματα κατά καιρού φωνάζουν για τη διαφθορά. Και αυτή τη στιγμή, ακόμα και ο κύριο Μουσούτα τώρα που φωνάζει για τη διαφθορά, δεν έχει πρόβλημα να μιλήσει με αυτού που πρωταγωνιστούσαν στο σκάνδαλο του συνεργατισμού, mm. στο σκάνδαλο του Αλτσαζίρα. Δεν έχει πρόβλημα Εσείς για όλα αυτά. Εσεί έχετε πρόβλημα. Και θα ρωτήσω ξανά τον κύριο Μισουτά. Εσεί έχετε πρόβλημα. Εμεί έχουμε, να πρόβλημα. Με το Δημοκρατικό συναγερμό συγκεκριμένα. Εμεί έχουμε πρόβλημα γενικότερα με τη διαφθορά. Και ο λόγο που κατεβαίνουμε ω ανεξάρτητη δύναμη στι προεδρικέ εκλογέ είναι ακόμη ένα μήνυμα. Ότι εμεί θέλουμε μια σωστή λύση στο Κυπριακό. Θέλουμε να μπει ένα τέλο στη λαθρομετανάστευση. Θέλουμε να πατάξουμε τη διαφθορά. Ναι. Θέλουμε έναν κοινωνικό κράτο. Θέλουμε κάποιε αρχέ τι οποίε δεν τι διαπραγματευόμαστε. Ναι. Από εκεί και πέρα βάζουμε σε πρώτη στο μέλημα το συμφέρον τη Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν προαποκλείεται για συνεργασία. Ναι, έστω στο δεύτερο γύρο. Αν κάποιοι θέλουν να στηρίξουν την ψηφιότητα του ΕΛΑ, είμαστε ανοιχτοί. Υπήρξε να, να οποιαδήποτε ακούσουν... όμω επαφή με οποιοδήποτε κόμμα. Δε, με, με, με το Δημοκρατικό Συναγερμό, α πούμε. Δεν υπήρξε οποιαδήποτε επαφή με οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα. Αλλά όπω είπα και επαναλαμβάνω, οι πόρτε του ΕΛΑ είναι ανοιχτέ. Αν κάποιον πολιτικό κόμμα θέλει να στηρίξει κάποιον, κάποια καθα, καθαρή υποψηφιότητα που δεν μπλέκεται σε σκάνδαλα, κάποια υποψηφιότητα που δεν στηρίζει την τουρκογενή διζωνική δικαιωτική νομοσπονδία, αλλά στηρίζει το ενίον κράτο, yeah. τότε οι πόρτε μα είναι ανοιχτέ. Yeah. Αν κάποιον κόμμα λέει ότι πρέπει να μπει έναν τέλο στη λαθρομετανάστευση και όσα βλέπουμε να συμβαίνουν σήμερα στο Πουρνάρα. Μάλιστα, χθε είχαμε και απόπειρα φόνο. Yeah. Αν κάποιον κόμμα θέλει να βάλει έναν τέλο σε όλα αυτά. Και εκτό είναι... Και εκτό πουρνάρα και έχουμε. έχουμε... Yeah. Ε, νομίζω όμω τα όσα γίνονται στο Πουρνάρα είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσουν εντονότατα. Γενικότερα, γιατί, υπό και πτυχές, γιατί αυτή τη στιγμή ναι. καταζητείται άτομο το οποίο ίσω είναι μέσα στι γειτονιέ και ναι. έχει, ήδη, έχει αποπειραθεί να δολοφονήσει άνθρωπο. Ναι. Δυστυχώ <laughs> τα βλέπουμε πολύ συχνά αυτά τα φαινόμενα επί εδάφου Κυπριακή Δημοκρατία και, και πάλι δεν έχουν ε, ε, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εθνοτική καταγωγή. Δεν είναι προνόμιο. Ε, Μία συγκεκριμένη φυλή ε, τα εγκλήματα. Είδατε Κύριε... ότι έχουμε από διάφορου και από ελληνικού και από Ρουμάνου τους... και από Βούλγαρου. Θα Είναι συμφωνήσω απολύτω μαζί σα. Η σημαντικότητα τους... δεν γνωρίζει η πατρίδα. Ακριβώ και επαυξάνω ναι. αυτό που και λέτε. Χαγένειες. Και θα πω ότι για του Ελληνοκύπριου υπάρχουν οι φυλακέ, υπάρχουν τα δικαστήρια. Ναι. Από εκεί και πέρα όμω για του αιτητέ ασύλου που έρχονται και δεν σέβονται φιλοξενία τη πατρίδα μα. Και έρχονται εδώ πέρα γιατί κινδυνεύει δίθεν η ζωή του και έρχονται εδώ πέρα και εγκληματούν. Προσπαθούν να σκοτώσουν κάποιου συνανθρώπου. Δεν του βάζετε στο Πρέπει, υπάζανε, πρέπει να είναι αυστηρή νομοθεσία, θα πρέπει να κυρώνονται οι αιτήσει του και να απελάβνονται ε, το συντομότερο δυνατό. Πρέπει να υπάρχουν συ... γρήγορα διαδικασίε για να διαθέτουν τι πραγματικά έχουν ανάγκη. Για να μην συνεχιστούν να τα ίδια φαινόμενα. Υπό, κύριε Γιάννη, απαντήστε και εσεί, παρακαλώ, στο ίδιο ερώτημα. Θα δράξω την ευκαιρία να δύο τοποθετήσει του κ. Μουσούτ αναφορικά με το τι πράττουμε με τα υπόλοιπα κόμματα. Και θα αναφέρω ότι το ΕΛΑΜ. Προ τιμήν του, είναι από τα λίγα κόμματα, ίσω και το μοναδικό, που ψηφίζει προτάσει νόμου που προέρχονται από όλα τα πολιτικά κόμματα. Και ποτέ δεν μπαίνουμε σε, με κομματικέ παροπίδε ε, και να επιλέγουμε τι θα πράξουμε. Πρώτα βάζουμε το, βάζουμε το συμφέρον τη πατρίδα ε, και όχι το κομματικό συμφέρον. Δηλαδή, mm -hmm. το ΕΛΑΜ έχει ψηφίσει και προτάσει νόμου που προέρχονται και από Δημοκρατικό Συναγερμό και από το ΔΙΚΟ και από το ΑΚΕΛ mm -hmm. και από την ΕΔΕΚ. Ανεξάρτητα ποιού πολιτικού κόμματο είναι. Ω εκ τούτου, αυτό δίνει και την απάντηση. Και σήμερα πράττει το πιο δημοκρατικό που μπορούσε να πράξει οποιοδήποτε κόμμα. Έχει την πόρτα του ανοιχτή για διάλογο Μάλιστα. σε όλε τι πολιτικέ δυνάμει, σεβόμενο την κοινωνία των πολιτών. Από εκεί και πέρα, επειδή άκουσα τον κύριο Μουσούτα να λέει για ένα νέο κόμμα. Μα ο κύριο Μουσούτα, και το ΔΥΠΑ γενικά, δεν είναι το παλιό καλοδίκο, yeah. δεν ήταν το δίκο που ήταν τόσα χρόνια στην εξουσία. Δεν ήταν το Δίκο που συμμετείχε ακόμη και στο κούρεμα των καταθέσεων με δική του ψηφοφορία των το δικών του μελών. Προχωρήσαμε στο κούρεμα των καταθέσεων. Ναι. Ας μην με φωντε κάποιοι ότι είναι προϊόν παρθενογέννησης. Ο καθένας έχει ιστορικό παρελθόν. Ναι. Σε αντίθεση το ΕΛΑΜ, είναι ένα πολιτικό ε, σίγουρα, κόμμα. Σίγουρα δεν θα ήθελα να πω τη συζήτηση για άδεια, αλλά σί, σίγουρα ο καθένα έχει παρελθόν. Και ας ανατρέξουμε στο παρελθόν το δικό σα κόμματο. Οπότε. Εγώ δεν το είπα με κακό αυτό που ανάφερα, ούτε θα θέλαμε να μα δεν το λέω, Μα δεν το λέω κακό κύριε Μουσού, θα λέω ότι Ωραία, υπάρχει... Αν υπά... Το, παρελθόν, υπά... το, δικό σας, το, το ΕΛΑΜ είναι ένα νέο πολιτικό όχι, κόμμα. Όχι, 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 και η, και η συνεργασία... Μιλάει είναι... για το πώ συστηθήκατε για τη συνεργασία σα με τη Χρυσή Ευγή, αντιλαμβάνουμε ο κύριο Μουσού. Δεν σας. αναφέρα, απλώς... απλώς... Ε, εντάξει, τα ευκόλωση εννοούμε ένα παραλείπονται. Κύριε Μουσού, ναι. σας ευχαριστώ που το θέτετε, γιατί είναι ευκαιρία να το ξαναδιατυπώσω ότι το ΕΛΑΜ. Δεν έχει πλέον καμία σχέση με τη χρυσή αυγή αφορμή. Ναι, για την αρχή σα το αναφέρει. Αλλά, το έχετε, αλλά, το έχετε από ξεκαθαρίσει. Από, γιατί την, άλλη νομώς, και ως εγκληματική από οργάνωση. την άλλη, όμω, επειδή λέτε εσάστε, μιλάτε με όλου εκτό από το ΕΛΑ, ναι. διαρωτούμε εσεί ποια είναι η σχέση σα μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα που εμπλέκονται σε δεκάδε σκάνδαλα που σήμερα ταλανίζουν η Κυπριακή Δημοκρατία και θέλετε ήσασταν και ανοιχτοί σε διάλογο μαζί του και να στηρίξετε το δικό του υποψήφιο. Μάλιστα. Λοιπόν. Γιατί μπορεί, μπορεί να είναι ο δικό μα υποψήφιο. Ποιο είπε ότι θα είναι δικό του ε, υποψήφιο. Θα τα ξαναφέρει. Θα, θα, θα φανεί όμω την αφήσουμε να, το το χρόνο. Χρόνο, να αφήσουμε τον χρόνο. Να Το χρόνο. Το χρόνο και να κάνετε τι εργασίε ε, σας. Ε. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ και ε. του δύο πάρα ε. πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.